Φλιδάτος γάμος Ινδών το 2018 στην Κρήτη απαθανατίστηκε ως ολίγη. Τα έθιμα και οι παραδόσεις εντυπωσίασαν, οι καλεσμένοι έφτασαν από κάθε γωνιά του κόσμου και το ιδιαίτερο γεγονός άνοιξε νέους δρόμους, καθώς όπως φαίνεται και φέτος οι Ινδοί θα επιλέξουν ελληνικά νησιά για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Η Ινδική τουριστική αγορά ανοίγεται για την Κρήτη, όπως διαβεβαίωσε ο πρέσβης της Ινδίας στη χώρα μας, Αμρίτ Λουγκούν. Συζητήσαμε για το ενδιαφέρον μας σχετικά με τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως οικονομία, όπως τουρισμός. Εμείς πριν από 4 χρόνια συμμετείχαμε σε έκθεση τουρισμού στην Ινδία, γιατί είναι μια μεγάλη αγορά που θεωρούμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε ικανοποιητικό αριθμό τουριστών στην Κρήτη. Προοπτική συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας υπάρχει στον ενεργειακό τομέα, ενώ ήδη οι Ινδοί συμμετέχουν στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Επίσης συζητήσαμε για την ινδική μας εταιρεία της CMR που αυτή τη στιγμή κάνει εργασίες στο αεροδρόμιο του Καστελίου, πώς προχωρούν οι εργασίες. Επίσης συζητήσαμε για το ενεργειακό μέλλον εδώ της Κρήτης και για το πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες εταιρείες σχετικά με την ενέργεια. Επίσης στην Κρήτη ζουν και εργάζονται αρκετοί οικονομικοί μετανάστες. Κάποιες χιλιάδες ίσως βρίσκονται στο Ρέθυμνο. Ξεκίνησε από μια επαρχία μας, το Βαντζάρ. Και με υπουργούς που έρχονται από την Ινδία στην Ελλάδα, να μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνεργασίες μας και στον τουρισμό και στην ενέργεια, αλλά και σε εμπορικές σχέσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης δώρησε στον Ινδό πρέσβη βιβλία με επίκεντρο την Κρήτη και την Ινδία.